Καλησπέρα σας και πάλι. Επίσημα πλέον All About Arizona Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 για την επόμενη περίπου μία ώρα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Σε μία αμιγώς κυτρινόμαυρη ώρα που έχουμε μπροστά μας. Αφού στην προηγούμενη ώρα είχαμε το δεύτερο ημίχρονο του Ηρακλής Τρίκαλα, το οποίο ακούσαμε σε περιγραφή του Γιώργου Ματζιούκη. Τετάρτη σήμερα, 17 του Απρίλη. Στα μέσα μιας εβδομάδας που κυλάει πιο ήρεμα, πιο χαλαρά θα λέγαμε, για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Υπάρχει βέβαια αγωνιστική υποχρέωση την ερχόμενη Κυριακή και δύσκολη μάλιστα στην έδρα του Πανετολικού. Αλλά η ουσιαστική επίτευξη του φετινού στόχου μετά και το μάσο με τον Ατρόμητο, παρά την ήττα βέβαια, ρίχνει κάπως τους τόνους. Το θέμα όμως είναι να μην τους ρίξει σε επίπεδο επικίνδυνης χαλάρωσης. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ακόμα δύο μάτς, ένα πριν τη διακοπή του Πάσχα και ένα μετά. Και ο Άρης οφείλει να παρουσιαστεί όσο δυνατόν πιο σοβαρός και καλύτερος σίγουρα από τα τελευταία δύο παιχνίδια που έχει δώσει. Στον μπάσκετ από την άλλη και εκείνο με πιο χαμηλούς τόνους, με πολύ περισσότερη ηρεμία. Με την ομάδα να προετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον ύφεστο Λίμνου. Με τον Ελευθέρη Μποχωρίδη να ακολουθεί και σήμερα το μικό και να μειώνει τις πιθανότητες του να προλάβει το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου. Όλα αυτά θα τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7. Η επόμενη μέρα και το μεταγραφικό, όπως είναι φυσιολογικό, απασχολούν περισσότερο από το αγωνιστικό στη φάση στην οποία βρισκόμαστε και μετά από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τραβάει περισσότερο και το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι η αλήθεια. Στο σημείο που έχουμε φτάσει πλέον, το πλάνο της νέας χρονιάς, οι παίχτες που θα έρθουν, η διαμόρφωση του ρόστερ, το ξεκαρτάρισμα του έμισχου δυναμικού αυτή τη στιγμή της ομάδας. Από αυτό είναι που θα ξεκινήσει κιόλας ο σχεδιασμός για την νέα σεζόν. Γίνονται βέβαια ήδη κινήσεις, υπάρχει προεργασία, ναι, ok. Μπορεί να υπάρξουν και συμφωνίες με κάποιους ποδοσφαιριστές για να έρθουν στο καλοκαίρι. Αλλά μέχρι να υπάρξει, μέχρι να προκύψει το οριστικό ξεκαρτάρισμα και οριστικές αποφάσεις όσον αφορά το υπάρχον υλικό, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει ή θα ανακοινωθεί κάτι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι το μάτς κόντρα στην Ξάνθη. Μετά από εκείνο το παιχνίδι θα αρχίσουν να δρομολογούνται και εξελίξεις. Με το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ νομίζω να βρίσκεται και στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων του Άρη. Είναι το σωστό, είναι και το ηθικό τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να μην προχωρήσει ο Άρης σε οτιδήποτε έχει να κάνει επίσημο πάντα με αποχωρήσεις ή παραμονές. Γιατί ακόμα υπάρχει ένα σύνολο ποδοσφαιριστών που θα παίξουν ακόμα δύο παιχνίδια για την ομάδα. Και δεν είναι τώρα το πιο ωραίο πράγμα να πας στο χι ποδοσφαιριστή και να το πεις ότι δεν υπολογίζεσαι. Οι αποφάσεις πάνω κάτω έχουν πάρθει βέβαια. Για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή το ρόστερ της ομάδας. Οι οριστικές αποφάσεις, οι τελεσίδικες θα πάρθουν μέσα σε επόμενες 1-2 εβδομάδες. Για κάποιους υπάρχουν βέβαια τελεσίδικες αποφάσεις νομίζω. Ο Παντελίδης έτσι έχει μια πλήρη εικόνα για τους ποδοσφαιριστές μετά από όλους αυτούς τους μήνες που δουλεύει μαζί τους. Ξέρει ποιοι μπορούν να ακολουθήσουν τον Άρη στο επόμενο βήμα που θα θέλει να κάνει τη νέα χρονιά και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ξέρει ποιοι μπορούν, ξέρει ποιοι δεν μπορούν. Φάνηκε νομίζω και σε κάποια παιχνίδια και σε κρίσιμα παιχνίδια όπως αυτό με τον Ατρόμητο για παράδειγμα, που μπορεί να μην κρινόταν η Ευρώπη αλλά κρινόταν η τέταρτη θέση. Και πάλι ήταν ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, μεν παρουσίασε ένα κακό σύνολο, μια κακή εικόνα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Άρη της επόμενης χρονιάς. Τα έχει δει ο Παντελίδης, θα έχουν δει άνθρωποι της ομάδας, αλλά οποιαδήποτε ενημέρωση, επαναλαμβάνω, που θα γίνει, θα είναι μετά από το παιχνίδι με την Ξάνθη. Και όχι μόνο όσον αφορά τους παίχτες που ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, αλλά και κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο. Και ενδεχομένως να πάρθει απόφαση ότι δεν υπολογίζονται για την νέα σεζόν. Πάλι δεν χρειάζεται να πούμε σε δικασία ονοματολογίας. Όσοι παρακολουθούν φέτος τον Άρη μπορούν να καταλάβουν πάνω κάτω στους οποίους μπορεί να αναφερόμαστε. Παίχτες που ήρθαν πέρυσι το καλοκαίρι, υπέγραψαν διετή συμβόλαια, αλλά δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν. Άλλοι ανταποκρίθηκαν. Άλλοι όμως όχι. Εκεί είναι θέμα διαπραγμάτευσης βέβαια, γιατί με τον παίχτη που λήγει το συμβόλαιο του δεν χρειάζεται να κάνει κάποια διαπραγμάτευση. Μετά τις 36 του μπορεί να πάει όπου θέλει.
Αλλά με τους παίχτες που ενδεχομένως να αποχωρήσουν, τους παίχτες που έχουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά και ενδεχομένως να αποχωρήσουν, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για να λύσει το συμβόλαιό τους. Εκτός αν υπάρξουν περιπτώσεις όπως αυτή του Μαύρη, για παράδειγμα, τον οποίο κατάφερες και πούλησες. 6 μήνες αφού ήρθες στην ομάδα κιόλας. Και εκεί ήταν η επιτυχία του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ήταν ένα λάθος το οποίο έγινε με τη μεταγραφή του Αλβανού, το οποίο διορθώθηκε όμως από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, την ώρα που άλλοι προκάτοχοί του μπορεί να μην τα κατάφεραν με την ίδια επιτυχία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να φαίνεται κάτι αυτονόητο, αλλά στον Άρη είναι σημαντικό τέτοιους παίχτες να καταφέρνεις, όχι να τους ξεφορτώνεσαι γιατί ακούγεται πολύ βαρύ, να απαλλάσσεις από αυτούς και να βάζεις και χρήματα στα ταμεία σου. Όχι κάποιο τεράστιο ποσό, αλλά και πάλι ένα μικρό κέρδος είχες ή μείωσες τη χασούρα από την πώληση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Εκεί είναι καθαρά θέμα Διαμαντόπουλου πώς θα χειριστεί αυτές τις υποθέσεις. Το έχει άλλωστε σε αυτό το κομμάτι, όπως έχει αποδείξει με την περίπτωση του Μαύρη. Μακάρι να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Αν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις, που εγώ το θεωρώ προσωπικά πιθανό να προκύψουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν συμβόλαιο και δεν υπολογίζονται για την νέα σεζόν. Είπαμε, με αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους είναι πιο εύκολες υποθέσεις. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι που λήγουν τα συμβόλαιά τους το πιο πιθανό να αποχωρήσουν. Okay. Ένας που έλεγε, ας πούμε, και ανανεώθηκε είναι του Δελιζήσι, που ήταν ξεκάθαρο εδώ και καιρό ότι ήταν πρόθεση στον άνθρωπο του Άρη να μείνει και την νέα σεζόν. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις δεν είναι το ίδιο με αυτή του Δελιζήσι. Γιατί ο Δελιζήσι είναι ένας ποδοσφαιριστής από τους πιο σταθερούς του Άρη τη φετινή σεζόν. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής που μόνος του με τις εμφανίσεις του πέταξε από πάνω τη στάμπα του παίχτη της Β' Εθνικής. Συν την παρουσία του μέσα από διτήρια και την προσωπικότητα που βγάζει μέσα από διτήρια, όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε να ανανεώσει ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός για άλλα 2 χρόνια. Μένα να δούμε αν θα γίνει το ίδιο με κάποιες περιπτώσεις ακόμα από ποδοσφαιριστών που λύγουν τα συμβόλαιά τους ή αν από τις αρχές του επόμενου Ιούλη θα αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Στο μεταγραφικό, από χθες το βράδυ ενημερωθήκατε μέσα από το Λαμπάου Τάρις για το comeback του Άρη όσον αφορά τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, τον Σουηδό μπακ της ΑΕΚ Στοκχόλμης, ο οποίος είναι γνώριμος σε όλους μας από το ενδιαφέρον, το έντονο ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Άρης για την περίπτωσή του τον περασμένο Γενάρη, έχοντας φτάσει αρκετά κοντά κιόλας στην απόκτησή του, αλλά ήταν μια μεταγραφή που σταμάτησε λόγω της ΑΕΚ και των υψηλών απαιτήσεων που είχε. Τα δεδομένα όμως το λέγαμε και τότε, ότι ο Άρης δεν θα εγκατέλειπε την περίπτωση του Σούντγκρεν και θα ασχολιόταν ξανά μαζί της μέσα στο επόμενο διάστημα και εν ώψη του καλοκαιριού. Με δεδομένο μάλιστα ότι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με την ΑΕΚ ολοκληρώνει τον επόμενο Γενάρη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί από τις αρχές του Ιούλη να υπογράψει όποια ομάδα επιθυμεί και το Γενάρη να σωματωθεί σε αυτήν. Αντίστοιχα όπως γίνεται στο δικό μας πρωτάθλημα, από το Γενάρη και μετά που γίνεται αυτή η δικασία. Στη Σουηδία, επειδή είναι άλλες ημερομηνίες που διεξάγει το πρωτάθλημα, είναι άλλες ημερομηνίες όσον αφορά και το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Άρης λοιπόν μπαίνει ξανά δυνατά για την περίπτωση του Σουηδού μπακ. Με το ταξίδι του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στην Σουηδία μετά από εκείνο που έγινε στην Ισπανία και στις Κανάριες Νήσους για το ραντεβού που υπήρξε με τους ανθρώπους της Las Palmas. Ο Άρης έχει συγκεκριμένη πρόταση που έχει καταθέσει στους Σουηδούς για την απόκτηση του Σούντγκρεν. Περιμένει απάντηση και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο παίχτης το καλοκαίρι θα ντυθεί τελικά στα κεντρινόμαυρα. Θα τον χαρακτηρίζαμε ως διακαή πόθο των ανθρώπων του Άρη. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και μάλιστα σε μια θέση που ο Άρης φέτος δεν έχει βρει μια σταθερή επιλογή. Ο Τζανακάκης με τις καλές και τις κακές του εμφανίσεις, ο Βαλεριάνος που έχει δοκιμαστεί και αυτός εκεί πέρα, με ένα καλό παιχνίδι και στα υπόλοιπα να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και το παιδί δεν φταίει κιόλας, κλήθηκε να παίξει ως αριστερός μπακ σε θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Εντάξει, για να μην τα σουπεδώνουμε όλα κιόλας. Αλλά η χρησιμοποίηση του Βαλεριάνου κάποιες φορές σε συγκεκριμένη θέση φανερώνει
και την έλλειψη μιας επιλογής που ταιριάζει στα θέλω του προπονητή όσον αφορά το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Σούντιγκρεν συγκεντρώνει αυτά τα θέλω. Ένας πολύ γρήγορος μπακ, ένας επιθετικός μπακ που ο οποίος μπορεί να πατήσει και στην περιοχή να βοηθήσει πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Ένας μπακ βέβαια που από τη στιγμή που μιλάμε για έναν επιθετικό γενή ποδοσφαιριστή είναι φυσιολογικό να εστερεί κάπως στο αμυντικό κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ποιοτική επιλογή, μια ποιοτική λύση για τον Άρη, μια επιλογή ποδοσφαιριστή για την οποία επιμένουν οι κυτρινόμαυροι. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση προς την ΑΕΚ. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις που θα προκύψουν. Πάντως στον Άρη είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι ο ποδοσφαιριστής στο τέλος θα ντυθεί στα κεντρινόμαυρα. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν οι άνθρωποι της ομάδας, σε μια περίπτωση που πάλι νομίζω ότι όποιες εξελίξεις προκύψουν θα είναι μετά από το φινάλε του πρωταθλήματος, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δεν μπορεί να προκύψει κάτι νωρίτερα, τη μέση διακοπή του Πάσχα. Αλλά το θεωρώ δύσκολο από πλευρά ότι και ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ΑΕΚ. Οι Σουηδοί δείχνουν ότι δεν είναι τόσο εύκολοι στις διαπραγματεύσεις. Σίγουρα όμως θα είναι πιο διαλλακτικοί τώρα, με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, από τις αρχές του Ιούλη, την 1η του Ιούλη, θα έχει δικαίωμα να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί. Με φόντο τον επόμενο Γενάρη. Άρα από το να τον χάσουν τζάμπα. Αυτό που λέγαμε και τον περασμένο Γενάρη, θα προτιμήσουν να βάλουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους και να αφήσουν τον ποδοσφαιριστή να εκπληρώσει και την επιθυμία του κιόλας. Διότι ο Σούντγκρεν και σε δηλώσεις που έχει κάνει σε σουηδικά μέσα έχει εκφραστεί και έχει δηλώσει ότι θέλει να χτίσει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να χτίσει στον Άρη, το ήθελα τον περασμένο Γενάρη. Είχε βγάλει και μια πικρία για το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν αυτή που στην ουσία μπλόκαρε τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους. Και τους το κράτησε έτσι λίγο εισαγωγικά και φάνηκε και σε δηλώσεις που έκανε συνέχεια ο 28χρονος δεξιός μπακ. Είναι ένα όπλο στο χέρι του Άρη, επιθυμία του ποδοσφαιριστή να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Βλέπει ότι ο Άρης μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και του δίνει κίνδυνο το γεγονός ότι η ομάδα θα συμμετέχει του χρόνου στην Ευρώπη, θα παίξει τα προγραμματικά του Europa League. Είναι μια πρόκληση για τον ίδιο, κάτι διαφορετικό. Και πιέζει και αυτός προς αυτή την κατεύθυνση. Για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στον Άρη το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι μια υπόθεση την οποία παρακολουθούμε. Και φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει θα σας ενημερώσω. Θέμα για τον Άρη πάντως στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο. Έχοντας ήδη έναν καλό κορμό από τη φετινή χρονιά. Με τις αποχωρήσεις φυσικά που θα υπάρξουν. Okay. Είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το περιθώριο του λάθους στις μεταγραφές. Πέρυσι ήταν φυσιολογικό κάποιοι να μην σου βγουν ποτέ, άλλωστε δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία όταν φέρνεις κάποιον ποδοσφαιριστή στην ομάδα σου. Επειδή όμως η επόμενη χρονιά, η φετινή ήταν μεταβατική, επειδή όμως η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά μεγαλύτερων απαιτήσεων, περισσότερων υποχρεώσεων για τον Άρη, που θα έχει τρία καρπούζια κατά την ίδια μας χάλη. Το πρωτάθλημα, το κύπελο και το Europa League, ειδικά αν περάσει στους ομίλους, οι κυτρινόμαυροι θέλουν να πραγματοποιήσουν και τις καλύτερες δυνατές κινήσεις, περιορίζοντας το περιθώριο του λάθους, κάνοντας καλές επιλογές, 4-5 τουλάχιστον υψηλού επίπεδου, επίπεδου γκάμα, όπως είναι ο Σούντγκρεν για παράδειγμα, ώστε να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας, συν τις όποιες συμπληρωματικές κινήσεις γίνουν. Ως εναλλακτικές επιλογές κυρίως. Γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες επιλογές πρώτης γραμμής για την εντεκάδα. Θα γίνουν άλλες 4-5 θεωρώ εγώ. Μία μπορεί να είναι του Σούντγκρεν. Μία θα είναι του επιθετικού. Μία θα είναι σίγουρα ένας αμυντικός χαφ. Ενδεχομένως να γίνει μία στα πλάγια αν ο Ματέο δεν παραμείνει τελικά στον Άρη. Χωρίς να αποκλείεται ακόμα και μια κίνηση, θα πω εγώ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δικιά μου γνώμη είναι ότι και βάσει το δικό μου πληροφοριών του Άρης ψάχνει για αριστερό μπακ. Τώρα το αν θα είναι βασικός ή backup θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Συν τις όποιες συμπληρωματικές επιλογές γίνουν, γιατί ο Άρης πρέπει να αποκτήσει και περισσότερες επιλογές στον πάγκο. Δεν έχει τώρα Παντελίδης, αλλά βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια έχει
επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες επιλογές. Γι' αυτό και οι αλλαγές του, χωρίς αυτό να είναι αιχμή για τον προπονητή του Άρη, είναι πάνω κάτω προβλέψιμες. Έχει συγκεκριμένες επιλογές. Αλλά ο αριθμός των 7-8 μεταγραφών νομίζω ότι θα γίνει σίγουρα. Για να μην πω ότι μπορεί να πιάσουμε και διψήφιο. Όχι διψήφιο περσινό που θα ξεφύγει και πολύ και θα πάμε πάλι σε έναν μεγάλο αριθμό κινήσεων. Όχι. Αλλά νομίζω ότι αν ο Άρης πιάσει διψήφιο θα είναι το πολύ 10-11 μεταγραφές. Χωρίς αυτό να αλλάζει όλο το σκηνικό όσον αφορά το ρόστερ. Από αυτές τις 10-11 αν γίνουν τόσες, 4-5 θα είναι για τη βασική ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι, αναλαμβάνω, θα είναι συμπληρωματικές. Εκείνο είναι μια άλλη ιστορία. Δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη χημεία της ομάδας. Δεν θα αλλάξει ολόκληρη τη βασική σου ενδεκάδα. Εκεί θα προσθέσει ποιότητα. 4-5 επιλογές ποιοτικές που θα σε ανεβάσουν επίπεδο. Ποιοτικές και από πλευράς ποδοσφαιρικών χαρακτηριστικών, αλλά και από πλευράς νοοτροπίας. Γιατί ο Άρης φέτος έδειξε κάποια μάτσα ότι πάσχει από πλευράς νοοτροπίας. Και σαν σύνολο, αλλά και σαν μονάδες ορισμένοι ποδοσφαιριστές πάσχουν από πλευράς νοοτροπίας. Όπως επίσης, αναζητούνται ποδοσφαιριστές, και ήταν κάτι που έλειψε φέτος τον Άρη, οι οποίοι θα μπορούν στα δύσκολα και όταν και η μπάλα να κουβαλήσουν την ομάδα. Ο μόνος που το έχει από το φετινό ρόστερ, νομίζω, λίγο περισσότερο από τους άλλους, είναι ο Ματέο Γκαρσία. Αλλά και στη δική του περίπτωση δεν φαίνεται πάρα πολύ, δεν αναδεικνύεται πολύ λόγω των με τα σκαμπανεβάσματα που έχει στην απόδοσή του. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Και είναι φυσιολογικό σε ένα βαθμό από τη στιγμή που διανύει μια χρονιά εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες που έχει στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Με πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα με μεγάλη ευθύνη στις πλάτες του. Με ρεκόρ συμμετοχών στην καριέρα του, με ρεκόρ λεπτών στην καριέρα του Αργεντινός. Είναι πολλές παράμετροι με τις οποίες προχωράει η αναζήτηση των ποδοσφαιριστών για το ρόστερ της νέας σεζόν. Αναζητήσεις που έχουν γίνει ακόμα πιο έντονες τις τελευταίες μέρες μετά από το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Θα πάμε στο break των 6.30. Πάμε στο break, Χριστογιώσεις, και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Aris On Air. Θα πάμε παρά για κανένα 20 λεπτάκι ακόμα. FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Ο φίλος ο Σαράντης λέει ότι ο Σούντγκρεν θα παίξει προβληματικά Champions League με την ΑΕΚ, άρα δεν τον δελεάζει το Europa League. Δεν κατάλαβες πώς το έθεσα. Είναι κίνητρο για αυτόν το ότι ο Άρης παίζει στην Ευρώπη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν παίζει στην Ευρώπη και θα έχει την ευκαιρία να παίξει με τον Άρη στην Ευρώπη. Γιατί αν ο Άρης δεν έπαιζε στην Ευρώπη, μπορεί να μην ήταν το ίδιο για το Σούντγκρεν. Και για παίχτες τέτοιο επίπεδο όπως ο Σούντγκρεν, έτσι. Παίζει ρόλο. Και η παρουσία του Άρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έστω και στις προκριματικές φάσεις αρχικά, για άλλους λίγο, για άλλους πολύ, είναι ένα κίνητρο. Βλέπεις ότι κάτι μπορεί να γίνει συνέχεια και ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις με την ομάδα αυτή να βρεθείς ακόμα και στους ομίλους του Europa League. Και εκεί να δείξεις πράγματα και να φανείς περισσότερος ποδοσφαιριστής. Και να αναδειχθείς και εσύ μέσα από μια συνολική προσπάθεια, αν είναι πετυχημένη και ο Άρης μπει στους ομίλους στην επόμενη σεζόν. Αυτό προσπάθησα να αφήσω να εννοηθεί περισσότερο. Και όχι ότι η ΑΕΚ δεν έχει να παίξει Ευρώπη, φυσικά και έχει να παίξει με την ΑΕΚ Ευρώπη. Okay. Αλλά το ότι ο Άρης παίζει του χρόνου προβληματικά είναι κίνητρο. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω περισσότερες πιθανότητες να μπει ο Άρης ομίλου στη Europa League παρά η ΑΕΚ να μπει στο ομίλου της Champions League. Anyway. Λοιπόν. Αλλά το βασικό για τον παίχτη είναι ότι νιώθει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του στην ΑΕΚ. Θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούριο στην καριέρα του. Να βγει έξω από τη χώρα του. Και ο Άρης του δίνει αυτή την ευκαιρία. Άλλωστε. Για τους Σουηδούς η Ελλάδα είναι ένας ωραίος προορισμός γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι ή το οικονομικό ή το τίποτε άλλο, είναι και το κομμάτι της ζωής, καθημερινότητας. Και η Θεσσαλονίκη προσφέρεται, ειδικά για έναν άνθρωπο που έχει οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, ή για τον οποιονδήποτε, για να περάσει όμορφα. Και όπου περάσει όμορφα, δεν θέλω να αφήσει υπονοούμενο για τις βραδινές εξόδους. Έχει και πράγματα και τη μέρα να κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τα αξιοποιούν και αυτά. Είναι μια ωραία πόλη. Δεν είναι κανένα χωριό χαμένο πάνω σε κανένα βουνό η Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ, προσφέρει ένα καλό περιβάλλον για κάθε ποδοσφαιριστή και ειδικά για τον ξένο ποδοσφαιριστή, ειδικά τους ποδοσφαιριστές που έρχονται από τις βόρειες χώρες και τη Σουηδία που είναι ξενέρωτοι χριστοκιώσει. Και δεν ξέρουν, δεν νιώθουν να βγουν λίγο έξω να περάσουν καλά. Εκεί πέρα, α πούμε, η κρύ, συγκυριολεξία κρύ κιόλας, έτσι. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος. Λοιπόν, νομίζω το κλείσαμε το θέμα του Σούντγκρεν. Δεν έχει κάτι άλλο να αναφέρουμε. Ανοίγω και τις γραμμές για κανένα τέταρτο, όσοι έχετε διάθεση. 2-3-10, 2-87 και 3 οκτάρια για να συζητήσουμε για Σούντγκρεν. Μην εφύγε. Έχουμε και μάτς βέβαια με τον Πανετολικό, σημαντικό και αυτό την Κυριακή. Μην το ξεχνάμε, δεν είναι αδιάφορο το παιχνίδι. Έχει κίνητρο, έχει ενδιαφέρον για τον Άρη, ο οποίος στην ουσία από σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αύριο υπάρχει μια πρωινή προπόνηση στο Βικελίδης, τον εξωτερικό Βικελίδης, παρένθεση, απόψε το βράδυ στο Νάος, στο γήπεδο, θα είναι ο Τόνσο Μαρτίνες, ο Ματέο Γκαρσία και ο Ματίγια. Στο πλαίσιο και των απόψινων αγώνων για το Champions League, μπορείτε όσοι έχετε την διάθεση και την ευκαιρία, ευκαιρία χρόνου, να βρεθείτε σήμερα στο καφέ του Βικελίδης, να δείτε από κοντά και τους Λατίνους του Άρη, τους περισσότερους από τους Λατίνους του Άρη. Και όσοι έχετε και παιδιά ειδικά, να πάρετε αυτόγραφα, να βγουν φωτογραφίες στα παιδάκια σας. Θα είναι έτσι μια διαφορετική βραδιά απόψε ο Νάος, με αφορμή και τα απόψινα παιχνίδια του Champions League. Όσον αφορά τώρα το μάτς της Κυριακής, για να συνεχίσω, στην ουσία ο Άρης ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία του. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση στο Βικελίδης το πρωί. Θα είναι και η πρώτη, λογικά, που ο Παντελίδης αφανέρωσε σκέψη τη σκέψη όσον αφορά την ενδεκάδα. Πιστεύω θα έχουμε πάλι αλλαγές. Μετά από την εμφάνιση κόντρα στον Ατρόμητο, δεν νομίζω να είναι πάρα πολλές, αλλά θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις από πλευράς Παντελίδη. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές σε αυτά τα δύο μάτς, επειδή οι περισσότεροι υποσυνείδητα βγάζουν μια χαλαρότητα. Ναι, Χρήστο μου, θα πάμε στο φίλο τώρα αμέσως. Υπάρχουν όμως και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει πολλές ευκαιρίες στον Παντελίδη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τους δοθεί κάποια ευκαιρία να ανοίξει η πόρτα της εντεκάδας για αυτούς στα τελευταία δύο παιχνίδια. Πάμε στον πρωτοφύλλο και συνεχίζουμε μετά. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Ήθελα να πω λίγο για το σχετικά με το μάτς του Άρη. Γιατί άκουσα ότι το μάτς έχει κίνητρο, υπάρχει κίνητρο του Άρη για το συγκεκριμένο μάτς βαθμολογικό. Αλλά όχι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν είπα ότι υπάρχει βαθμολογικό. Είπα ότι έχει το κίνητρο να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα από τα τελευταία δύο παιχνίδια και να κερδίσει και σε μια έδρα που δεν έχει κερδίσει ποτέ κιόλας. Γιατί ο Άρης πρέπει να εμφανιστεί σοβαρός, παρόλο που έχει κρυθεί ουσιαστικά ο στόχος της Ευρώπης, πρέπει να παρουσιάσει σοβαρός στα τελευταία δύο μάτς της σεζόν. Αλλά δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Έχει μόνο θέμα γοήτρο και θέμα. Αυτό είναι περισσότερο. Δεν θα αλλάξει κάτι για τον Άρη. Ωραία. Τώρα για τον Σούντγκρεν, επειδή δεν έχω ακούσει από την αρχή, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη στο θέμα του ή όπως ας πούμε κινούμαστε ότι υπάρχει μια διάθεση του Άρη να... Η διάθεση είναι δεδομένη από τον περασμένο Γενάρη και παραμένει, δεν έχει χαθεί. Απλά όπως γράψαμε και χθες, υπήρξε ένα ταξίδι του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στη Σουηδία μετά από τις επαφές που είχε με τη Λας Πάλμας και η συνάντησή του με τους ανθρώπους ΣΑΙΚ, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση για τον ποδοσφαιριστή. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Και ήθελα να πω κάτι τελευταίο το οποίο δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Επειδή είπαμε για Champions League, ξέρουμε γενικά πώς διατίθεται τα εισιτήρια στα εντός έδρας μάτσους ημιτελικούς. Αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, στο Champions League. Όχι. Υπάρχει δηλαδή... έχει να κάνει ας πούμε με κάθε ομάδα, δεν είναι όπως τον τελικό που... Όχι, αυτό είναι καθαρά θέμα ομάδας. Με τα διαρκείας, πόσα διαθέσιμα εισιτήρια έχει και αναλόγως έτσι πάει. Και με τα εισιτήρια που θα δώσει φιλοξενούμενους. Σε ποιον ημιτελικό θες να πας? Επειδή θα βρεθώ στο Άμστερνταμ, τυχαίνει να βρεθώ εκείνες τις μέρες και αν ο πρώτος ημιτελικός είναι εντός, θα είμαι εκεί, γι' αυτό ρωτάω. Μα στο εύχομαι, γιατί θα είναι καταπληκτική εμπειρία αν σου κάτσε καλά. Σίγουρα. Όντως. Καλώς. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία. Για κανένα δεκάλεπτο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ωραίος ο φίλος. Θα πάει στο Άμστερνταμ. Του κάτσε καλά δηλαδή που προκριθήκε ο Άγιαξ. Εμείς, εδώ. Πού απάμε ρε φίλοι. Λοιπόν, και για να συνεχίσω για το μάτι της Κυριακής, θα δούμε από αύριο τι αλλαγές σκέφτεται ο Παντελίδης και αν διαφοροποιήσει, όχι αν διαφοροποιήσει, αν δώσει ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει πολύ την φετινή σεζόν.
Και όταν μιλάμε για αλλαγές και ευκαιρίες, όχι σε τέτοιο βαθμό που να λιώσει αυτή την καλή εντεκάδα που έχει βρει ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια. Πλην μίας δύο θέσεων που αλλάζουν συχνά πυκνά. Εντάξει, έκανε δύο κακά μάτς με Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Ανατρόμητο στο Βικελίδη στην περασμένη Κυριακή, αλλά είναι και ένας κορμός ποδοσφαιριστών που στην ουσία υπό τις οδηγίες του Παντελίδη βγάλαν την ομάδα στην Ευρώπη. Με πολύ σημαντικές νίκες στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα είναι και μια ευκαιρία για τον κόουτς του Άρη να δώσει ευκαιρίες ίσως και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Επειδή και ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί βάσει δικαιοσύνης και του αρέσει να είναι δίκαιος ο Παντελίδης. Και είναι κάτι που τον ακολουθεί στην καριέρα του, είναι η αλήθεια. Ότι σε αυτόν που αξίζει θα δώσει ευκαιρία. Και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα δούμε αν θα το πράξει αρχικά κόντρα στον Πανετολικό και εν συνεχεία μετά από το Πάσχα. Έχουμε ακόμα στο παιχνίδι το οποίο θα πέσει η αυλαία τη σεζόν για τον Άρη κόντρα στην Ξάνθη, ο Κλεάνθης Βικελίδης. Το οποίο παιχνίδι με τον Πανετολικό, όπως έγινε γνωστό σήμερα, θα διευθύνει ο κύριος Φώτης Φωτιάδης από το Σύνδεσμο Καστοριάς. Έχει πέσει πάνω του Άρης και φέτος. Και στη Β' Εθνική τα προηγούμενα δύο χρόνια. Καλός ρεφερή, δεν θυμάμαι πότε να έχει δώσει να έχει δημιουργήσει αρνητική κουβέντα ο πλευράς Άρη με τις αποφάσεις του. Λείπει και ο διαιτητολάγνος βέβαια τώρα της εκπομπής, εντάξει, ο εραστής της Φυρίχτρας φέτος αυτός ήτανε. Τι θυμάμαι τώρα. Πρέπει να έχει 2-3 μάτς που νομίζω την άκουσε λίγο συγκεκριμένος ρέφερι. Αν θυμάμαι καλά, βασικά όχι τώρα μου έρχεται, περίμενε. Ήταν αυτός, έχεις δίκιο, ήταν αυτός που μας έριξε φέτος στη Λάρισα και δεν είχε δώσει το πέναλτι στον Τικινή. Αυτό ήταν εγκληματία μας, μάνα. Πω, τώρα μου ήρθε η φλασιά. Ναι, γιατί είχα δίπλα μου το Χρήσανθο στη Λάρισα που χτυπιόταν, ήταν πέναλτι. Σωστά. Βέβαια. Άρα το παίρνω πίσω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Άρα έχουμε άσχημες αναμνήσεις από το συγκεκριμένο. Ήταν όντως πεναλτάρι εκείνο την κοινή, ήταν, αλλά έκλεισε τα μάτια. Και να τα μόνο εκείνο που έχει κλείσει διαιτητής φέτος τα μάτια κατά του Άρη, τέλος πάντων. Βοηθή του Ηλίας Κωνσταντίνου, Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας, Γιώργος Παλαμίδας. Παλαμίδας από την Ένωση Λακωνίας και τέταρτος ο Γιώργος Τζοβάρας από την Ένωση Φθιώτιδας. Ο κύριος Φωτιάδης λοιπόν θα διευθύνει το μάτς της Κυριακής. Ναι, μεν δεν υπάρχει κίνητρο βαθμολογικό, αλλά μη μας αναγκάσετε κύριε Φωτιάδη από Δευτέρα να έχουμε το Χρύσανθο να φωνάζει εδώ στο στούντιο για τις αποφάσεις σας κατά του Άρη. Πάντως, επειδή μιλάμε για πιθανές αλλαγές στην εντεκάδα και το λέγαμε και χθες με το Χρύσανθο. Για τα πολλά παράπονα που είχε Παντελίδης από τα μπακ, νομίζω ότι οι αλλαγές κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν από εκεί. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου απίθανο ο Βαλεριάνος να μείνει στον πάγκο, που εισαγωγικά τα άκουσα και περισσότερο για το μας Μονατρόμητο και να δούμε ξανά τον Γκόρχουτ. Νομίζω είναι και το λογικό. Στο δεξιάκρο της άμυνας, βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα γιατί και ο Τζανακάκης δεν με τα πήγε καλά, αλλά με τον Κωνσταντίνη αυτή τη στιγμή να μην είναι διαθέσιμος, δεν έχει και άλλη επιλογή. Εκτός αν προτιμήσεις μια εναλλακτική, ένα παίχτη που δεν είναι η φυσική του θέση στο δεξιάκρο της άμυνας, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή. Δηλαδή, το Σόουζα, που θα έχει ενδιαφέρον το αν θα το δούμε στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, τον Πορτογάλο. Ή ενδεχομένως τον Βέλεθ στο δεξιάκρο της άμυνας. Αν και εγώ το Βέλεθ, να σας πω την αλήθεια, θέλω να τον δω μια φορά από το ξεκίνημα ενός μάτς ως αμυντικό χαφ. Βέβαια, δύσκολο να βγει ο Ματίγια από την εντεκάδα, δεν ήταν καλός τον Ανατρόμητο, δεν τον βοήθησε βέβαια σε δικιά του περίπτωση, ίσως είναι αυτός που είναι πιο περισσότερο δικαιολογημένος από όλους όσον αφορά το κομμάτι της βροχής και του αγωνιστικού χώρου που ήταν βαρύς. Δεν τον βοήθησε το συγκεκριμένο, ειδικά στα χτυπήματα στους αττικές φάσεις, τα οποία δεν ήταν καθόλου καλά. Αλλά εγώ τον Βέλεθ μια φορά, δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Παντελίδης στις τελευταίες αγωνιστικές, θα ήθελα να τον δω στα χαφ. Γιατί ξέρει τη θέση, τη γνωρίζει. Για μένα ο Βέλεθ και στο μάζι με τον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι με τον Ανατρόμητο, γιατί στο ένα ο Ματίγια δεν ξεκίνησε, στο άλλο δεν του τέριαζε το γήπεδο, νομίζω ότι θα ήταν ιδανικός δίπλα στο Σιώπη για αυτά τα παιχνίδια. Γιατί ο Μπάς από τη μία δεν πατάει καλά, δεν μπορεί ακόμα να βρει τον καλό του εαυτό. Λες και έχει πέσει μια κατάρα πάνω του από την κόκκινη που φέγγει στον Πανιόνιο και μετά.
Και στο μάτς με τον Ατρόμητο, το Ματίγια δεν τον ευνόησε καθόλου αγωνιστικός χώρος. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος τη γνωρίζει στη συγκεκριμένη θέση. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν τον έχω σαν στόπερ πίσω με τον Ρόουζ. Ναι, οκ, okay, είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Το οποίο βέβαια δεν ήταν σε καλή μέρα ούτε αυτό με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή. Αλλά υπάρχει επιλογή του Δελιζήση. Που σου έχει βγάλει με εξαίρεση μια-δυο έτσι. Κάποια λάθη που έχει κάνει μια σταθερότητα τη φετινή σεζόν. Γιατί λοιπόν να μην βάλει το Δελιζήση με το Ρόουζ κάποια στιγμή και να βάλει το Βέλεθ τα χάφα να το δοκιμάσει. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπήκαμε σε μια φάση που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και δεν κρίνεται κάτι ουσιαστικά. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε από τον προπονητή του Άρα θα προχωρήσει κάποιε έτσι αλχημίε εισαγωγικά. Τον έχουμε ιδέα να το κάνει με τον Βαλεριάνο για παράδειγμα. Θα μπορεί να το κάνει και με τον Βέλεθ. Μπορεί να το κάνει και με την περίπτωση του Λάρσον. Να το δούμε δηλαδή το Σουηδό στην κορυφή της επίθεσης. Όπου γνωρίζαμε όταν πρώτο ήρθε ότι την ξέρει τη συγκεκριμένη θέση για γονεί στο παρελθόν σε αυτήν. Σου δίνει περισσότερα στο ως εξτρέμ βέβαια. Στην αριστερή πλευρά. Γιατί και επιθετικά έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Αμυντικά βοηθάει ο Σουηδό. Θα έχει ενδιαφέρον λίγο να παίξει ο Παντελίδης με θέση, χωρίς όμως να ρισκάρει με τη σοβαρή εικόνα που πρέπει να δείξει η ομάδα. Η μητυχημία που έχει βρει η συγκεκριμένη δεκάδα πλην μία-δύο θέσεων, επαναλαμβάνω, που αλλάζουν συχνά πυκνά στις τελευταίες αγωνιστικές. Με πιο χαρακτηριστική φυσικά αυτή του επιτελικού μέσου. Όπου ο Φετφατζίτης ξεκίνησε την Κυριακή, δεν τα πήγε καλά, έγινε πρώτη αλλαγή. Δεν αποκλείται δηλαδή να δούμε ξανά το Μαρτίνες κόντρα στον Πανετολικό Τηγάκη βασικό. Και μάλιστα ο Μαρτίνες κόντρα στην πρώην ομάδα του, έτσι. Από εκεί τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 15, αν θυμάμαι καλά. Δεν έπαιξε βέβαια ποτέ στον Ολυμπιακό, αλλά είχε αποκτηθεί. Από τον Πανετολικό που είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και επιστρέφει κόντρα στην πρώην ομάδα του Μαρτίνες. Ενδιαφέρον στατιστικό αυτό. Άμα παίξει ο Μαρτίνες, anytime είναι να ξέρεις ποιος. Συνήθως κόντρα στην πρώην ομάδα σκοράρουν. Την Κοινή έπαιξε πρώτη φορά κόντρα στον Ανατρόμητο. Είχε μια φάση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Παραλίγο να το βάλει. Δεν ήθελε και πολύ, αλλά δεν του έκανε το χατήρι εκεί πέρα η μπάλα με την κεφαλιά που έφυγε μετά το σέντρο του Τζανακάκη. Νομίζω στο 8ο λεπτό η συγκεκριμένη φάση. Λοιπόν, νομίζω. Τα καλύψαμε όσο μπορούσαμε μέσα σε μια ώρα τα ζητήματα που είχε σήμερα η κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, το βράδυ ραντεβού στο ΝΑΟΣ θα έχει Τόνσο, Μαρτίνες, Γκαρσία και Ματίγια για μικρούς και μεγάλους φίλους του Άρη, για φωτογραφίες αυτόγραφα κουλουπού με αφορμή τα παιχνίδια του Champions League. Νωρίτερα, για να ανοίξουμε μια παρένθεση πέραν των θεμάτων του Άρη, είχαμε και αποφάσεις ανατροπή όσον αφορά Όφη και Παναθηναϊκό. Για τον Όφη, η Επιτροπή Εφέσεων απάλλαξε τους κριτικούς για το περιβόητο Όφη Εγινιακός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι κριτικοί διεκδικούν πλέον καθαρά την παραμονή τους εντός αγωνιστικού χώρου στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Με τον Όφη να έχει 28 βαθμούς και να έχει να παίξει με Αστέρα στο Γεντικουλέ και Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μεγάλο κίνητρο θα έχει σίγουρα και στα δύο. Και εκεί θα μπορούσε να ψιλοποντάρει ο Άρης αν έβγαζε μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή, αλλά δεν κατάφερε δυστυχώς να πάρει ούτε τον βαθμό. Η άλλη απόφαση είναι επίσης απόφαση, προέρχεται επίσης από την Επιτροπή Εφέσεων και αναφέρει τα εξής. Κάστε να ανοίξω κιόλας για να τα αναφέρουμε με κάθε λεπτομέρεια, μην κάνουμε κανένα λάθος. Λοιπόν, ανέτρεψε μερικώς την πρωτόδικη απόφαση που είχε διατάξει τη διεξαγωγή των τελευταίων 20 λεπτών του ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και την αφαίρεση 3 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Σε δεύτερο βαθμό λοιπόν το ντέρμπι κατοχυρώνεται στον Ολυμπιακό με σκορ 3-0 και από τον Παναθηναϊκό αφαιρούνται πλέον 2 βαθμοί, δηλαδή σύνολο 5 βαθμοί αφαιρούνται τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος υποχωρεί στους 33 και στην 10η θέση της βαθμολογίας, λίγο ακόμα και θα κινδύνουμε να πέσει δηλαδή, έχοντας να παίξει στα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν με Ατρόμητο στο Περιστέρι και Πανετολικό στο ΆΚΑ. Συν πρόστιμο 99.500 ευρώ, ούτε 100. Βάλει και 500 άρικο ακόμα για να το στρογγυλέψεις. Λοιπόν, έγινε λοιπόν δεκτή η έφεση του Ολυμπιακού. Το παίρνει 3-0 στα χαρτιά. Παναθηναϊκός 5 βαθμούς συνολικά κάτω. 100.000 πρόστιμο. Πάει στο 33. 10η θέση. Εμείς πώς χάσαμε τον Παναθηναϊκό, ρε Γιώση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Είναι μια είδηση που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Εδώ και περίπου μία ώρα. Όπως και αυτή που διαβάσαμε νωρίτερα.
που αφορά τον Όφη και την αθώωσή του, κάτι το οποίο δίνει στους κριτικούς το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παραμονή στην κατηγορία μέσα στο γήπεδο, χωρίς να έχουν το άγχος ενδεχόμενης τιμωρίας και υποβιβασμού τους. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστήσαμε και τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Μαντζιούκη να έχει να πει αρκετά. Τον ακούσατε νωρίτερα το Καφτατζόγλιο και την νίκη στο φινάλε κοντά στα Τρίκαλα με 1-0 χάρη στον του Ζιαμπάρη. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 με την πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια.